Πολυπούλου, σήμερα τελειώνει η παραγωγή του Τσίπουρου, το απόσταγμα. Ακριβώς, βρισκόμαστε στο παραδοσιακό αποστακτήριο της Φωτάδας και που λειτουργεί υπό τον Θεοφάνη Παπαγεωργίου και στο κλείσιμο απόψε ο Πολιτιστικός Σύλλογος διοργανώνει μία εκδήλωση προσφορά του κυρίου Παπαγεωργίου με κλαρίνα και εμφάνιση του ενός τμήματος του χορευτικού μας. Τώρα θα σας εξηγήσει ο κύριος Φάνης το πώς γίνεται η απόσταξη και μετά θα περάσουμε και στο χορό του συλλόγου. Παίρνουμε τα στέφυλλα μέσα από την δεξαμενή έξω, τα ρίχνουμε μέσα στο καζάνι και ξεκινάει η βράση. Η βράση ξεκινάει από τους 45 βαθμούς μέχρι τους 85 βαθμούς. Τότε είναι η ποιότητα που ζητάμε. Και όπως βλέπετε εκεί έχει το γραδόμετρο, μόλις φτάνει στους 14 βαθμούς το κόβουμε. Τότε είναι το λεγόμενο πουράκι ή ρακί. Μετά το μαζεύουμε όλο το ενόπνευμα μαζί, βγάζουμε από τα στέφυλλα και το ξαναβράζουμε δεύτερη φορά. Εκεί βάζουμε το γλυκάνισο ή χωρίς γλυκάνισο, πώς θέλει ο κάθε ένας. Αυτή είναι η καλή που βγαίνει από το τσίπουρο, έτσι. Ναι. Στους πόσους βαθμούς το βγάζουμε? Αναλόγως... Τι ζητάει ο πελάτης? Η δύναμη είναι αναλόγως με τα στέφυλλα που έχουμε, η ύλη που έχουμε μέσα. Ξεκινάει από 24. Α, δεν ελέγχεται δηλαδή ο βαθμός, δεν ελέγχεται. Δεν ελέγχεται, είναι η ποιότητα που έχει τα στέφυλλα. Δηλαδή μπορεί να βγει άλλο 24, άλλο 25, άλλο 27, άλλο 29. Αναλόγως... Φέτος εδώ πόσες καζανιές περίπου κάνατε? Πόσες καζανιές έχουμε κάνει? Ναι, περίπου. Αρκετές, έχουν βγει αρκετές. Μάλιστα, και σήμερα είναι το τέλος, έτσι. Ναι, η τελευταία μέρα. Σήμερα ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Φωτάδας και το χρόνο πάλι με υγεία. Πρόεδρε, ένα βήμα!